θα συντονίσω εγώ, γιατί η Διονυσία είχε ένα έκτακτο επαγγελματικό θέμα και θα μας έρθει στη συνέχεια. Η σημερινή συνέντευξη τύπου, όπως ανακοινώσαμε, αφορά θέματα, τρέχοντα θέματα της δημοτικής επικαιρότητας. Θέλω να ευχαριστήσω το ξενοδοχείο Μαρτίνα και την κυρία Ντίνα Σβήνου για την παρακόρηση της αίθουσας. Και χωρίς άλλη χρονοτριβή, να δώσω το λόγο στην επικεφαλής του οράματος, κυρία Ιωάννα Ρούφα, για την κεντρική εισήγηση της συνέντευξης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Λίγο πιο μακριά το μικρό. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να προκαλέσει και το δημόσιο αίσθημα των συνδυματών μας η σημερινή πρόσκληση, καθώς αυτό που βιώνει σήμερα η οικονομία και η κοινωνία της ΚΟ είναι πραγματικά ένα μεγάλο σοκ. Και γιατί λέω ότι θα μπορούσε να προκαλέσει το δημόσιο αίσθημα, γιατί υπάρχει διάχυτη η αγωνία, ο προβληματισμός και σε ένα μεγάλο αριθμό των συνδυματών μας και η απελπισία. Είχαμε πάρα πολλές φορές καταγγείλει, δεν θα το αποφύγουμε και σήμερα, τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, η οποία δυστυχώς, εν της πράγμαση πλέον, οδήγησε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είχαμε καταγγείλει την αδράνεια, την πολυγλωσία, την υπεκφυγή, την έλλειψη διορατικότητας, αλλά και συνεργασίας. Ο Δήμος της ΚΟ έχει απομονωθεί. Καμία συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση και όχι μόνο δεν συνεργάζεται, αλλά συνεχώς τσακώνεται σαν ένα μικρό παιδί και με την περιφέρεια. Είχαμε καταγγείλει την αδυναμία εκτίμησης της κατάστασης, αλλά και των συνεπειών αυτής της κατάστασης. Σήμερα, δυστυχώς, μετράμε εκτρά ζημιογόνα αποτελέσματα, μια κοινωνία διχασμένη και η μόνη, υποτίθεται, διορθωτική κίνηση είναι η ανάθεση της φύλαξης των δημοτικών κτηρίων και των πάρκων σε μια ιδιωτική εταιρεία security για 4 μήνες, έναντι 90.000 ευρώ. Έχουμε μια δημοτική αρχή η οποία δυστυχώς αναζητεί άλοθη σε ταξίδια και παραστάσεις και επικοινωνιακά παιχνίδια που δυστυχώς δεν τις βγαίνουν. Πρωταθλητή της ηρωνίας τον ακούσαμε να λέει ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος τον κύριο Δημαρχό μας. Εμείς μιλάμε για πρωταθλητισμό της γκάφας, από τη μία γκάφα στην άλλη. Την ώρα που μετράει ο χρόνος αντίστροφα, αυτό το νησί επαναπάβεται σε μια αλαζονική στάση μακριά από την κοινωνία και έχει οδηγηθεί στην απομόνωση. Με συνειδητή στάση και συμπεριφορά, ανεπίδεκτη μαθήσεως αυτή η δημοτική αρχή, του κυρίου Δημάρχου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μας βοηθάτε να κοινωνήσουμε και να επικοινωνήσουμε τους συνδημότες μας. Κάποτε, και απευθύνομαι στην Άννα την Αργούλη, είχα γράψει πριν πολλά χρόνια ότι για να είσαι άνθρωπος δεν φτάνει μόνο να το δηλώνεις, πρέπει να ζεις και μαζί με τους ανθρώπους. Και εμείς ως παράδεξη θέλουμε να είμαστε μαζί με τους συνδημότες μας. Και στα δύσκολα. Και αυτός είναι ο ρόλος μας. Να κρίνουμε, να ελέγχουμε, να προτείνουμε, να προλαμβάνουμε. Πολύ αργά για δάκρυα. Και δεν το λέω εγώ, το ΑΔΕΦΗ, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Νίκος Μιλωνάς, ο οποίος μίλησε για ευτελισμό της λειτουργίας του ΧΙΤΑ. Έλα, Μάκη, έλα πάνω. Κάμια καρέκλα και έλα κατσίδι. Μίλησε, λοιπόν, για ευτελισμό της λειτουργίας του ΧΙΤΑ. Μίλησε για την ιδιωτικοποίηση ως πάντα γνωστή λύση και η οποία οδήγησε σε σκάνδαλα. Και συνεχίζει, αναρωτιέται. Στα αλήθεια συνέπεσε η εξόφληση της Καρτανιάς με την ολική καταστροφή που έχει επέλθει στο ΧΙΤΑ. Πώς στα αλήθεια συνέπεσε η εξόφληση της Καρτανιάς για τη διαχείριση πρώτη εβδόμου του 2009 και κοιτάξτε η ζωή μας και τι τους κάνει με τα ίδια πρόσωπα στη διοίκηση του ΧΙΤΑ, Παντζικαλίμιος Μιλωνάς Γερασκλής, με την ολική καταστροφή. Συνεχίζει ο κ. Μιλωνάς στο δελτίο του. Καταγγέλει ότι όλοι γνώριζαν, αλλά έπρεπε να παραλάβουν το έργο. Όλοι γνώριζαν την καθίζηση στη Δεξαμενή. Η ίδια εταιρεία, λέει ο κ. Μιλωνάς, εγώ δεν σας λέω τίποτα καινούριο, αντιγράφει το δελτίο τύπου του κ. Μιλωνά.
Έλληνα, είναι υπόλογος για τη δεύτερη καταστροφή, η οποία φαίνεται ότι είναι καθολική, όπως περιγράφεται όχι στην έκθεση που ακόμα περιμένουμε να μας φέρει η Επιτροπή που το Δημοτικό Σύμβουλο έχει ορίσει, αλλά στην έκθεση του ίδιου του ανάδοχου που έχει πάρει την επέκταση του ΧΙΤΑ. Συνεχίζει ο κ. Μιλωνάς. Ο πρώην δήμαρχος βιάστηκε, λέει, να καταργήσει τη σύμβαση. Αλήθεια, μπορεί να μας πει ο κ. Μιλωνάς ποια σύμβαση κατήργησε στον Κώστα που θα είχε λύσει. Δεν υπήρχε καμία απολύτως σύμβαση. Υπήρχε μία απόφαση του κοδαλιού, την οποία πληρώνουμε σήμερα με πάνω από 950.000 ευρώ. 450.000 ευρώ αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει στην Καρκανιάς για την διαχείριση την οποία έκαναν τότε στο ΧΙΤΑ. Θα είναι το πρόσωπο. Για τη σημειολογία ήθελα να πω, έτσι για να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη των συνδημοτών μας, ότι η επέκταση του ΧΙΤΑ ήταν ένα έργο που διεκδίκησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Να σας θυμίσω, μια και απευθύνομαι σε δημοσιογράφους, τους άγονους διαγωνισμούς για να επέλθει αμέσως μετά τη Δημαρχία Επιρρήτσιο ο κ. Παρκανιάς για δεύτερη φορά. Γιατί ξεκινάω από αυτό? Γιατί προκαταβάλλω και προκαταγγέλλω ένα μαγείρεμα. Και κύριος είδε τι θα έρθει ως πρόταση και αποζημίωση. Λέει επίσης ο κ. Μιλωνάς για καταμερισμό των ευθυνών. Εμείς μιλάμε ευθέως για καταμερισμό του κόστους, το οποίο θα είναι τεράστιο. Και πάμε λίγο παρακάτω στο ίδιο μήκος κύματος. Τρένα. Τα τρένα που φύγαν θα μπορούσε να είναι ο τίτλος. Είχαμε καταγγείλει το οργανωμένο από κάθε άποψη σχέδιο. Δύο καλοκαίρια σε εκκινησία με το πρόσχημα της παρανομίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει πουθενά άλλη δημοτική αρχή σε αυτόν τον τόπο, η οποία να διατηρείται ότι τα δικά της πράγματα είναι παράνομα. Και ταυτόχρονα να μην κάνει καμία απολύτως ενέργεια να τα νομιμοποιήσει και να υπερασπίζεται με τέτοια πίστη, με τέτοια υπακοή τα ιδιωτικά συμφέροντα. Μετά από δύο ολόκληρα χρόνια ακινησίας και αδράνειας, προχωρά στην εκμίσθωσή τους. Είχαμε σπεύσει να καταγγείλει και καταγγείλαμε την απόφαση της Επιτροπής Εκτίμησης με πρόεδρο τον κύριο Χατζικαλίνη, ο οποίος τυχάνει να είναι και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, η οποία Επιτροπή είχε προτείνει ως μίσθωμα 50.000 ευρώ για τα τέσσερα τρένα. Έγινε με παρέμβαση της κυρίας Παπακρίσου στην Οικονομική Επιτροπή 70 και από την αρχική τιμή που πρότεινε η Επιτροπή και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, ωραία αξιοποίηση να σου πετύχει, και έφτασε εκ των πραγμάτων μέσω του διαγωνισμού να φτάσουμε στις 173.000 ευρώ, Γιάννη. Αποδεικνύεται λοιπόν εκ του αποτελέσματος η αγοραστική αξία, τα προσδοκούμενα κέρδη 2 και 3 τα διαφυγόντα κέρδη. Έχουμε λοιπόν έναν ιδιώτη, ο οποίος παίρνει τα τρένα του Δήμου έναντι ενός ποσού και τα τέσσερα τρένα. Ευχαριστώ, Μάνο, για την διευκρίνηση. Και τα τέσσερα λοιπόν τρένα, πακέτο, ο οποίος χωρίς καθόλου να συμπολογίσει τα λειτουργικά του έξοδα, προσωπικό, καύσιμα κτλ. Συντηρήσεις, αποβλέπει στο κέρδος. Τόσο πολύ λοιπόν υποτιμήθηκε, αφού αγρανοποιήθηκε προς όφελος άλλου ιδιώτη. Μικρή κοινωνία είμαστε και τα γνωρίζουμε. Άλλωστε, σας είπα ότι μπορώ να το αποδείξω και τις επόμενες μέρες θα βγάλουμε στον αέρα και αποφάσεις σχετικές που υπερασπιζόντουσαν τη συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία. Και έχουμε λοιπόν σήμερα, χωρίς καμία συγκοινωνιακή μελέτη, ήδη άφησαν τα όργανα μεταξύ τους αλληλομηνίων. Μία κατάσταση η οποία και υποβαθμίζει το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, και αυτό είναι μια πολιτική παράμετρος που εμάς μας απασχολεί ως παράδειγμα. Όσο απεμπολούμε δράσεις και δομές και δραστηριότητες που ανήκουν στο Δήμο, ιδιαίτερα σε μια κέρια στιγμή που υποβαθμίζεται ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, που οι πόροι της μειώνονται καθημερινά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αποδεχόμαστε ένα ρόλο διαχειριστή. Αποδυναμώνεται ο ρόλος του Δήμου. Και αποδυναμώνεται και η σχέση του Δήμου με το Δημότη.
Είναι συγκοινωνούντα δοχεία αυτά. Εμείς υπερασπιστήκαμε με πάθος τα δημοτικά τρένα. Τα υπερασπιστήκαμε για να μείνουν στους πολίτες της ΚΟΜ. Να συνεχίσω λίγο κάνοντας μια αναφορά στην πρόσφατη ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό που έλαβε χώρα στο χωριό μου, στο Πλοίο. Εκεί λοιπόν παρέλασαν διάφορα έργα ως έργα της σημερινής Δημοτικής Αρχής, που κανένα από αυτά όμως δεν ήταν δικά της και κανένα από αυτά δεν είχε ψηφίσει. Ήταν έργα που μελέτησε και ανέταξε κυρίως το ΕΣΠΑ και σε άλλα προγράμματα η Δημοτική Αρχή, τα είχε συμβασιοποιήσει, επαναλαμβάνω, με μια παραδεξιακή ιδιοτέλεια και με έναν εξυφελισμό της γκάφας, να πω, που χαρακτηρίζει πλέον τον πρωταθλητή κ. Κυρίτση, τα καταψήφισε. Επί ένα ολόκληρο χρόνο ρωτάγαμε. Ο Σπύρος ο Βασιλιάδης είχε καταθέσει και επίσημο έγγραφο. Εδώ λοιπόν, πώς λειτουργεί το σφαγείο, κάτω από ποιες συνθήκες λειτουργεί. Ιδιωτικοποιήθηκε έναντι 102.000 ευρώ. Σε άλλες περιπτώσεις, μια τέτοια μορφή ιδιωτικοποίησης αποφέρει έσοδα στο Δήμο. Στη δική μας περίπτωση κοστίζει 102.000 ευρώ το χρόνο. Και που το πήρε, αυτό το διαγωνισμό, τα 102.000 ευρώ το χρόνο, για την παροχή υπηρεσιών σφαγειοδιπαρέα και καθαριότητας, έτσι το βάφτισαν, επιμένω ότι πρόκειται για βάφτιση, έμεση μορφή ιδιωτικοποίησης, πήρε μία όμικρον έψιλον η οποία συστάθηκε 4 μέρες πριν την κατακύρωση του 4ου διαγωνισμού, παρακαλώ. Ενώ δίνουν και παίρνουν οι πληροφορίες και οι φήμες και ένα ποσό 8.000 ευρώ, που λέγεται ότι μάζεψαν, συνέλεξαν οι κτηνοτρόφοι και οι κρεοπόλες και τα οποία τα διαχειρίστηκε Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης προκειμένου να στηθεί αυτή η όμικρον έψιλον. Να πω μόνο μια κουβέντα για το ΔΥΡΑΣ. Κοιτάξτε, εμάς μας θλίβει όλο αυτό που δημήθη στο ΔΥΡΑΣ. Το είχαμε καταγγείλει, δεν είχε κανένα σχέδιο, δεν απέβλεπε πουθενά και προπάντα δεν απέβλεπε στη σωστή και αντικειμενική ενημέρωση της οικογενειακής κοινωνίας. Σήμερα το απλό αποτέλεσμα είναι ότι ο ΔΥΡΑΣ, και που θα τα βρει βέβαια για να τα πληρώσει, διότι έσπευσε να κάνει την τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου σχετικά με την χρηματοδότηση. Πού θα τα βρει τα 315.000 ευρώ που βγήκε 340 ή θα έχουν δώσει ήδη κάποια λεφτά με τη δικαστική απόφαση. Πού θα τα βρει λοιπόν σε αυτούς τους πρώην εργαζόμενους που επαναλαμβάνω έγιναν μην και μετακινούμενοι κτλ. Παρακολουθείτε όλοι σας, περνάτε από εκεί, το κατάντημα του Αχταίου. Στον 4ο διαγωνισμό έχει προχωρήσει το εξευτελιστικό ξεπούλημά του. Χάθηκαν τα 105.000 ευρώ, χάθηκε και η ευκαιρία ανακαίνησής του. Και να μην παραλείψω να πω ότι επεντάχθηκε κι άλλο έργο, ως πάντως. Στο όμικρον τάφης 25, και αυτό έργο που πήρε η Υπηρεσιακή Δημοτική Αρχή. Άλλες 128.000 και μισό χάθηκαν και αυτά. Στο θέμα του τουρισμού, έχω να πω ότι δεν ξέρω πότε ακούσατε για τελευταία φορά στη ρητορική αυτή της Δημοτικής Αρχής το ενδεχόμενο σύμβασης με μια low-cost εταιρεία. Έχετε ακούσει τελευταία φορά κάτι για τη Ryanair και πότε το ακούσατε. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στρατηγική. Η κατασκευή του μόλου και η επέκταση της μαρίνας έχουν αγνοηθεί παγερά. Οι αφήξεις των κρουαζιερόπλων μειώνονται συνεχώς με τη Δημοτική Αρχή να είναι απλώς παρατηρητής. Μερικές φορές πετάει μερικά έτσι fake volant. Η ΚΟΣ από τη 12η θέση σε προσεγγίσεις το 2014 κατρακύλησε στη 19η το 2015 και σήμερα μετράμε το εξής ένα, τη μία άφηξη κρουαζιερόπλου στην ΚΟΣ. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Η ΚΑΕ ΑΕ, μέσα σε μία νύχτα, από αντίδικο του Δήμου έγινε μισθότρια. Επισφραγίστηκε δε αυτή η συνεργασία με την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.
την περίεργη παραχώρηση κοινόχρηστου του χώρου. Συμβιβασμός, εξοδικαστικός, μπαίνει ένα σαφές ερώτημα, τι απέφερε στην πολιτική κοινωνία και στον εμπορικό της κόσμο. Συμβιβασμός εξοδικαστικός, που επιμελήθηκε δικηγόρος εξ Αθηνών.